Ένα βήμα πιο κοντά στο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο μέσω της μελέτης των ΣΧΟΑΠ βρίσκεται ο Δήμος Πύργου, αφού μετά την έγκρισή της από το Υπουργείο Περιβάλλοντος περνάει πλέον στο στάδιο της εφαρμογής. Υπενθυμίζουμε ότι πρόκειται για ένα σύγχρονο αναπτυξιακό εργαλείο που θα λύσει μια για πάντα προβλήματα δεκαετιών με τις χρήσεις γης. Θα οργανώσει ως ένα ενιαίο χώρο σύνολο ή διοικητική ενότητα Πύργου, ενώ μεταξύ άλλων θα συμβάλλει και στην προστασία του πολιτιστικού και φυσικού περιβάλλοντος του Δήμου. Θα συνομιλήσουμε για τις τελευταίες εξελίξεις με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο τεχνικών έργων του Δήμου Πύργου, τον κύριο Γιάννη Αργυρόπουλο. Κύριε Αργυρόπουλο, καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Παυλόπουλο, καλησπέρα και στους τηλεθεατές της ΣΟΤ. Η έγκριση αυτή δίνει μια διαφορετική δυνατότητα πλέον στο Δήμο του Πύργου. Ποια είναι αυτή η δυνατότητα και πώς πλέον βοηθάει στην ανάπτυξη της περιοχής? Είναι γεγονός ότι το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο, το οποίο το αναμέναμε και το αναμένουμε, γιατί δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα η διαδικασία, πάνω από 15 χρόνια. Το 2006 ξεκίνησε η δημοπράτηση των ΣΧΟΑΠ από την τότε νομαρχιακή αυτοδιοίκηση. Είναι κάτι το οποίο θα δώσει αναπτυξιακή όθηση στην περιοχή μας, στο Δήμο μας και στην ευρύτερη περιοχή. Καταρχήν θεσπίζει χρήσης γης σε σημεία που μέχρι τώρα απαγορεύονταν. Αυτό δίνει τη δυνατότητα σε συμπολίτες μας αλλά και σε άλλους επενδυτές να προχωρήσουν σε επενδύσεις, να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες που δίνει η κάθε περιοχή, να αναπτύξουν διάφορες δραστηριότητες, γενικά συμβάλλει στην ανάπτυξη του Δήμου και του Δήμου μας. Παράλληλα, μας δίνει την δυνατότητα να προχωρήσουμε σε διάφορα έργα, σε διάφορες δράσεις. Παραδείγματος χάρη θα πω ότι στο χώρο του παλαιού νοσοκομείου προβλέπονταν μέχρι τώρα να κατασκευάζονται μόνο μονάδες υγείας. Με την αλλαγή που γίνεται στα ΣΧΟΑΠ μπορούν να υλοποιηθούν εκεί άλλα έργα, όπως είναι σχολεία, όπως είναι φοιτητικές εστίες, όπως είναι ήπιας μορφής κατασκευές. Βεβαίως το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο περιλαμβάνει και πολλές ζώνες πρασίνου, κάτι που λείπει από τον Δήμο μας, ενώ σε συνδυασμό με το ειδικό αναπτυξιακό που έχει εξαγγελθεί από τον Γενικό Γραμματέα τον κύριο Μπακογιάννη σε όλο το φάσμα της παραλιακής ζώνης, θα δώσει την δυνατότητα όχι μόνο στο δικό μας Δήμο αλλά και σε όλους τους παραλιακούς Δήμους του νομού μας να αξιοποιήσουν τις παραλίες μας, τις ακτές μας, αλλά και την ενδοχώρα μέχρι το ύψος περίπου της σημερινής εθνικής οδού. Κύριε Αργυρόπουλε, σε γενικά γραμμές με το ΣΧΟΑΠ, να πω ότι τα επόμενα βήματα είναι αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Από τον Δήμο και μετά η έγκρισή του από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και από το Δημοτικό Συμβούλιο. Είναι τυπικές διαδικασίες αυτές, οι οποίες εφόσον γίνουν το αμέσως επόμενο διάστημα, θα σταλεί η μελέτη στην αποκεντρωμένη για να εγκριθεί από το ΣΥΠΟΘΑ. Θα πρέπει να πω ότι αυτό θα μπορούσε να έχει συμβεί 2-3 μήνες νωρίτερα, αλλά παρατηρήθηκαν κάποια λάθη, κάποιες εσφαλμένες κάποια λάθη στην μελέτη, με αποτέλεσμα σε συνεννόηση πάντα με την αποκεντρωμένη και με το Υπουργείο να προχωρήσουμε στην ορθή επανάληψη. Παραδείγματος χάρη υπήρχε από λάθη εκπαραδρομής βέβαια, ένα από αυτά όριζε το χώρο του πολυκέντρου και γενικότερα εκεί την περιοχή ως χώρο πρασίνου.
Λέω ένα παράδειγμα για να αντιληφθείτε ότι κάποια πράγματα ήταν έτσι εξόφθαλμα. Τα οποία βεβαίως είχαν διαφύγει της προσοχής του μελετητή. Όταν μιλάμε τώρα για τα έτη 2011, 12, 13, όταν γινόταν αυτή η μελέτη. Από εκεί και πέρα, έχουμε θετικές εξελίξεις και για την αναθεώρηση του νοτιού τμήματος του σχεδίου πόλης. Ένα άλλο χρονίζον πρόβλημα. Χρόνιο πρόβλημα. Καθώς δεν έχουμε σχέδιο πόλης στην περιοχή από την πλατεία και κάτω, δηλαδή στις συνοικίες Κανουλίων, Αγίου Σπερίδωνα, στη Βιδιά και τα λοιπά, και σε ένα κομμάτι της ενορίας του Αγίου Αθανασίου. Εκεί λοιπόν το Υπουργείο μας ζήτησε να ψηφιοποιηθεί η μελέτη που είχε γίνει το 2012, αν δεν κάνω λάθος. Βεβαίως μετά από 10 χρόνια δεν υπήρχε κάτι που θα είχε κρατήσει υπηρεσία, με αποτέλεσμα να προχωράμε στην ανάθεση σε κάποιον χωροτάκτη, ολαιοδόμο, για να προχωρήσουμε στην ψηφιοποίηση της μελέτης του σχεδίου πόλης. Είχα μια συνάντηση την προηγούμενη εβδομάδα με τον Γενικό Γραμματέα, τον κύριο Μπακογιάννη, και τον Γενικό Διευθυντή Ολαιοδομικού Σχεδιασμού στο Υπουργείο Περιβάλλοντος. Τους παραθέσαμε ένα δείγμα από μια πινακίδα, έτσι λέγονται αυτά τα σχέδια, ναι, στα σχέδια πόλης. Συμφωνήσαμε, αποδέχτηκαν ότι τους καλύπτει ο τρόπος με τον οποίο θα γίνει η ψηφιοποίηση της μελέτης, και έτσι πολύ σύντομα θα προχωρήσουμε στην ανάθεση της μελέτης αυτής, ώστε να λυθεί επιτέλους και το θέμα της αναθεώρησης του νοτιού τμήματος του σχεδίου πόλης του Πύργου. Κύριε Αργυρόπουλε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέμβασή σας στο κεντρικό μας δελτίο. Καλό σας βράδυ. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.